Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο Β' Ηλιούπολης και στην προπόνηση του Φωστήρα Ηλιούπολης. Μαζί μας τώρα ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, από το νέο αίμα του συλλόγου, ο Αντώνης Τριανταφυλάκης. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Αντώνη, ο Φωστήρας Ηλιούπολης είναι αήττητος μέχρι στιγμής, 4 στα 4. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής. Είμαστε μια καλή ομάδα, αρκετά ποιοτική, με έμπειρα παιδιά και προσπαθούμε για το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και συνεχίζουμε. Στόχος? Στόχος είναι πάντα η άνοδος και ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε. Οι έμπειροι παίκτες έχουν αγκαλιάσει εσάς τους νεαρούς? Οι έμπειροι παίκτες είναι άλλοι χαρακτήρες, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ οικογενειακό κλίμα και είναι πάντα δίπλα μας και μας υποστηρίζουν. Και η διοίκηση είναι δίπλα σας? Βεβαίως και η διοίκηση είναι πολύ καλοί χαρακτήρες όλοι τους και από την πρώτη μέρα είναι εδώ. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τη Λαύρα Αργυρούπολης. Στόχος το 5 στα 5. Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος μας. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωραία. Εκτός από Φωστήρα Ηλιούπολης, τι άλλη ομάδα υποστηρίζεις, ποια άλλη ομάδα? Τι Ολυμπιακός κυρίως. Και Λίβερπουλ. Κόκκινα βλέπω. Ναι, βεβαίως κόκκινα. Κόκκινα και λιμάνι. Παρόλο που είσαι κίτρινα εδώ στο Φωστήρα. Πρώτα απ' όλα Φωστήρας και μετά τα υπόλοιπα. Και αγαπημένος σου παίκτης? Ο Τσάβη. Ωραία. Για πες μου τώρα, είστε μια παρέα, μια οικογένεια εδώ στα αποδυτήρια, έτσι? Ναι, είμαστε, σας είπα, ένα πολύ οικογενειακό κλίμα. Όλοι είναι κοντά στην ομάδα και η διοίκηση και τα παιδιά, κυρίως οι έμπειροι, μας βοηθάνε πάρα πολύ να βελτιωθούμε και προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτός που κάνει τις περισσότερες πλάκες, το πειραχτήρι στην ομάδα? Ο Νίκος Απριπηλής. Είναι πιο έμπειρος, πολλά χρόνια παίζει ποδόσφαιρο, πολύ καλός παίχτης και μας βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.